Ο Ντάβιντ, ο Μόση, ο Γιώζεφ και ο Γιώνας έχουν ήδη απομακρυνθεί πολύ από το χωριό τους. Είναι κυνηγοί και αναζητούν μέσα στην έρημο Καλαχάρη τροφή για την κοινότητα. Κυνηγούν ακόμα με τον τρόπο που τους δίδαξαν οι πατεράδες τους. Έχουν τόξα φτιαγμένα από τις ρίζες των δέντρων, δόρατα και βέλη βουτυγμένα στο τοξικό δηλητήριο μιας κάμβιας. Οι Τσουάνα αποκαλούν αυτούς τους ανθρώπους μπάσαρα, δηλαδή ο λαός που δεν έχει τίποτα. Οι Κόοι τους λένε σαν, δηλαδή παρήσακτους, παρίες. Για τους πρώτους Ευρωπαίους απίκους που έφτασαν στις ακτές της Νότιας Αφρικής πριν από περίπου 350 χρόνια, ήταν απλά οι Βουσμάνοι, οι άνθρωποι των θάμνων. Για τους λευκούς, τίποτα από τους Βουσμάνους δεν έμοιαζε ανθρώπινο. Και όμως, αυτοί οι άνθρωποι ανήκουν ίσως στις πρώτες φυλετικές ομάδες που περπάτησαν πάνω στον πλανήτη. Εξακολουθούν να επιβιώνουν στην έρημο με τον ίδιο τρόπο που επιβίωναν οι προγονείς τους 50.000 χρόνια πριν, όταν ο άνθρωπος δεν είχε ξημερώσει τα ζώα, ούτε ασχολιόταν με τη γεωργία. Στην ουσία, οι Βουσμάνοι αποτελούν τον τελευταίο συνδετικό κρίκο με το ίδιο μας το παρελθόν. Ακόμα και η γλώσσα τους, με τους απίστευτους κροταλιστούς φθόγκους, με τα 4 διαφορετικά κλικ, είναι μοναδική στον κόσμο. Οι Βουσμάνοι είναι ακαταμάχητοι ιχνηλάτες. Διαβάζουν το αμμώδες έδαφος της Καλαχάρης σαν βιβλίο, αφού γκράζονται τους ήχους της. Γνωρίζουν τα μυστικά της. Επί 50.000 χρόνια, οι Βουσμάνοι κυριαρχούσαν στο νότιο τμήμα της Αφρικής, από τον ποταμό Ζαμβέζι μέχρι το ακροτήριο της Καλής Ελπίδας. Κυνηγοί τροφοσυλλέκτες μετακινούνταν συνεχώς αναζητώντας τροφή. Μεταφέροντας τα λιγοστά τους υπάρχοντα μαζί, ακολουθούσαν το νερό, τα θυράματα και το ενστικτό τους. Μικρόσωμοι, με κυτρινοπό δέρμα και ασιατικά χαρακτηριστικά, οι Βουσμάνοι θεωρήθηκαν από τους Ευρωπαίους επίκους ως κάποιο είδος σπάνιου ζώου.
οι Λευκοί επιδόθηκαν σε ένα ανελαίητο κυνήγι εξόντωσής τους. Τους περνούσαν αλυσίδες στο λαιμό σαν να ήταν άγρια θηρία. Τους πουλούσαν έναντι αδράς αμοιβής στα σκλαβοπάζαρα ή σε περιοδεύοντες θειάσους της πολιτισμένης Ευρώπης ως αξιοθέατο. Even in 90s and 80s, some have been hunted down, and I don't know for what purpose. Maybe they were regarded as a subhuman being, so they have been hunted down, and their heads have been taken to other countries like England and things like that. And some are ending up now in the museums, which we want to be removed. Μέσα σε 200 χρόνια, περισσότεροι από 200.000 βουσμάνοι εξολοθρεύτηκαν. Μετά ήρθαν οι φυλές των Μαύρων να συνεχίσουν αυτό που ξεκίνησαν οι Λευκοί. Όσοι βουσμάνοι είχαν απομείνει ζωντανοί, έγιναν σκλάβοι των αγελαδοτρόφων Μπαντού ή αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τους κυνηγότοπους και να κρυφτούν στις πιο αφιλόξενες περιοχές της Καλαχάρη, για να γλιτώσουν. Τα ίχνη σήμερα λένε αυτό που λένε κάθε μέρα εδώ και πολλά χρόνια. Κανένα αξιόλογο θύραμα στην περιοχή. Τα μεγαλύτερα ζώα έχουν πια αποδεκατιστεί. Ο Γιώζεφ, ο μεγαλύτερος στην ηλικία, στοιχηματίζει ότι πριν από λίγες μέρες πέρασαν ελέφαντες από εδώ. Το σημάδι είναι αυτός ο σκληρός καρπός, το μαγκέτι. Δεν υπάρχει κανένα δέντρο μαγκέτι σε αυτή την περιοχή. Οι ελέφαντες το τρώνε και το μεταφέρουν στην κοιλιά τους για χιλιόμετρα, χωρίς να το χωνεύουν, λόγω του αδιαπέραστου φλοιού του. Η Καλαχάρη έχει τη δική της οικονομία. Ο ίδιος καρπός χορταίνει και τον άνθρωπο και τα ζώα. Επίσης, δίνει ό,τι χρειάζεται κανείς για να επιβιώσει, αρκεί να ξέρεις πώς να τα χρησιμοποιήσεις. Οι κυνηγοί θα στήσουν εδώ μια παγίδα για τα πουλιά. Ο Μόση φτιάχνει το σκηνή που χρειάζεται.